Θα αλλάξουμε θέμα. Ο κύριος Νίκος Λιγερός είναι μαζί μας για τη συνέχεια. Είναι ξανά μαζί μας για σειρά διαλέξεων σε διάφορες περιοχές της Νήσου. Για το μέλλον του ελληνισμού επιλέξαμε να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Λιγερό. Καλημέρα σας κύριε Λιγερέ, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας, να σχερά. Λοιπόν, ακούγαμε και νωρίτερα για καινοτομίες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιχορηγούν ακριβώς αυτές τις καινοτόμες ιδέες. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι μπορεί γενικά ο ελληνισμός να βγει από τα αδιέξοδα μέσα από αυτές τις προοπτικές, κύριε Λιγερέ. Θα σας το πω πολύ απλά. Έχω γράψει ένα βιβλίο που ονομάζεται «Η Ελλάδα του μέλλοντος» και ο τίτλος διευκρινίζει ΑΟΣ, ζεόλιθος και καινοτομία. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν το έγραψα αυτή τη στιγμή και κατά συνέπεια ακριβώς πιστεύω ότι η καινοτομία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να οκτοποδήσει η Ελλάδα, η Κύπρος, ο ελληνισμός μαζί. Άρα, ξέρετε, από διαχρονικό πλαίσιο ξέρουμε ότι η νοημοσύνη του ελληνισμού πάντοτε χρησιμοποιήθηκε σε διάφορους τομείς που μπορεί να είναι και η εφευρετικότητα, έτσι, από την εποχή της Τρίας μέχρι σήμερα που λέμε. Σωστά, σωστά, ναι. Ακριβώς, και νομίζω ότι ακόμα και σε επίπεδο στρατηγικής το ξέρουμε πολύ καλά ότι περιπτώσεις όπως είναι η Σαλαμίνα, όπως είναι ο Μαραθώνας, οφείλονται σε μια στρατηγική αντίληψη που βασίζεται πάνω στην ιδέα της καινοτομίας και γι' αυτό ξαφνιάζει συνήθως τους εχθρούς μας. Το έχουμε δει και με το Μέγαρα Έθνο. Τελικά, όταν παίρνουμε παραδείγματα και από τους μαθηματικούς όπως είναι ο Αρχιμίδης, αυτό που χαρακτηρίζει το πνεύμα τους είναι όντως η εφευρετικότητα. Δηλαδή, εκεί που κανένας δεν πίστευε ότι μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα, έρχονται από τότε οι Έλληνες για να το λύσουν και να προχωρήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο είναι το μέλλον του ελληνισμού γενικότερα, κύριε Λιγερέ, σε αυτή την πολύ δύσκολη χρονικά συγκυρία που βρισκόμαστε? Στην Ελλάδα παρακολουθούμε τα πράγματα, δεν βελτιώνονται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή πάμε, εγώ θεωρώ, ένα βήμα μπροστά, ένα πίσω ή δύο πίσω. Αυτό δείχνουν τα πράγματα. Και στην Κύπρο παρόμοιες δυσκολίες. Είχαμε σήμερα και αυτή την ανακοίνωση της Total που μας γεμίζει έτσι με μεγαλύτερη απεσιοδοξία. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Άμα θέλετε, όσον αφορά το χώρο, επειδή μιλήσατε για βήματα, νομίζω είναι πιο πολύ δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω, αλλά σημασία είναι το εξής. Θεωρούμε ότι τώρα δεν μπορούμε απλώς να περιμένουμε πάντοτε από τους άλλους και πρέπει και εμείς να σκεφτούμε τι κάνουμε. Κατά συνέπεια, όταν βλέπουμε τι δυνατότητες έχουμε και με το θέμα της ΑΟΣ, τι δυνατότητα έχουμε και με το θέμα του ζεολίθου, το θέμα της εξόρυξης, το θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, όπως είπατε και προηγουμένως το θέμα της καινοτομίας, καταλαβαίνουμε το πρώτα απ' όλα ότι ο ελληνισμός δεν πρέπει απλώς να προχωράει. Πρέπει να συνεχίσει ένα έργο το οποίο είναι αυτό που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον και δεν θεωρεί ότι με το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα στο παρελθόν και κατά συνέπεια αρχίζουμε με μια τάμπουλα ράζα. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε αυτούς τους διαγωνισμούς. Μιλάμε για το γεγονός ότι οι διαγωνισμοί που προέρχονται ή από την Ελλάδα ή από την Κύπρο περνάνε σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνονται αποδεκτοί. Μιλάω και για τη διασύνδεση με το Euro-Asia Interconnector. Σε κάθε φάση αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο ελληνισμός έχει επηρεάσει το υπόβαθρο της Ευρώπης και στη συνέχεια βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πλαίσιο δραστηριότητας του ελληνισμού είναι μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφραστεί έτσι ώστε να προσφέρει και αυτός τις δυνατότητες που έχει μέσα σε αυτό το κοινό πλαίσιο, το οποίο εντάσσεται, αν θέλετε, και σε μια πορεία που είναι η πορεία της αλήθειας σε σχέση με μια βαρβαρότητα, γιατί μιλάμε και για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, μιλάμε για κατεχόμενα τα οποία είναι απαράδεκτα και σε κάποια φάση πρέπει αυτό να λυθεί και ένας τρόπος να λυθεί αυτό το πράγμα είναι παίρνοντας πρωτοβουλίες. Άρα όταν βλέπουμε τώρα ότι
η Ελλάδα, η Κύπρος παίρνουν πρωτοβουλίες οι οποίες είναι σημαντικές και παρόλο που υπάρχουν αντίξωες συνθήκες, όπως το είπατε πολύ σωστά μερικές φορές, εκεί είναι που βλέπουμε ακριβώς το πνεύμα του ελληνισμού που μπορεί να λύσει προβλήματα. Ξέρετε, όταν... Ναι, μα αυτές οι πρωτοβουλίες ακριβώς, σας διακόψω, συγγνώμη, ναι. λένε οι άλλοι, οι απέναντι Τούρκοι, ότι ξέρετε, επειδή ακριβώς παίρνετε αυτές τις πρωτοβουλίες. Μιλάτε απέναντι, ναι. Ναι, ακριβώς επειδή παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία, λένε, και τρυπάτε, ναι, στην ΑΟΣ, εμείς θα έρθουμε και να τρυπήσουμε κι εμείς. Εμείς θα στείλουμε τον Μπαρμπαρός, θα στείλουμε πολεμικά σκάφη και τα λοιπά. Θα επεκτείνουν δηλαδή την κατοχή από τα κατεχόμενα και στη θάλασσα. Αυτό πώς το βλέπετε, κύριε Λιγέρη? Κοιτάξτε, αυτό το πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Για να είμαστε σοβαροί και να το κοιτάξουμε πιο συγκεκριμένα, επειδή μιλάτε και για τον Μπαρμπαρός. Άρα, ξέρετε, είχαν ήδη βγάλει ναυτέξ που αφορούσε τα οικόπεδα 2, 3 και 9 και τελικά το έκαναν. Σχεδόν δεν έκαναν πολλή δουλειά. Στο τέλος, για 15 μέρες ήταν εντελώς ακίνητο το Μπαρμπαρός και μετά έφυγε και δεν έγινε τίποτα το ιδιαίτερο. Ξανά έβγαλαν ναυτέξ για τα οικόπεδα 1, 8 και 12. Σας πληροφορώ, αλλά φαντάζομαι ότι το ξέρετε και εσείς, θα το πούμε στους ακροατές, ότι το Μπαρμπαρός βρίσκεται ακόμα στην περιοχή της Αμοχώς του, άρα δεν έχει καν πάει σε αυτά τα οικόπεδα. Και το πιο σημαντικό σε τεχνικό επίπεδο είναι ότι όταν πραγματικά κάνετε σεισμικά σε μια περιοχή και έχετε εντοπίσει κάτι που μπορεί να είναι και ένα κίνητρο, υποτίθεται, για να βάλετε γεωτρύπανο, δεν πάτε σε άλλα οικόπεδα που δεν έχουν καμία σχέση να κάνετε άλλες σεισμικές μετρήσεις. Παραμένετε στο ίδιο οικόπεδο, αυτό που θεωρείτε ότι είναι πιο πιθανό, και κάνετε ένα πλέγμα όσον αφορά τα σεισμικά πιο στενό. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κυκλοφορεί, κάνει μερικές μετρήσεις, δεν τις κάνει με έναν σοβαρό τρόπο που θα λέγαμε εμείς επαγγελματικό, κάνει λάθη, πηγαίνει σε γραμμές που είναι παράλληλες από εκεί που θα έπρεπε, αλλά δεν είναι αυτές που θα ήταν οι σωστές άμα θέλεις να κάνεις πραγματικά σεισμικά, και δεν επισημαίνουμε το γεγονός ότι... Μήπως τελικά δεν θέλει να κάνει σεισμικά, αλλά απλά να δείξει την παρουσία εδώ? Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Τώρα σας αναγνωρίζω και αυτό έχει το θέμα για την Τουρκία. Είναι ότι απλώς να πει ότι βρίσκεται στην περιοχή και ξέρετε, όσο αφορά τις ικανότητες που έχει, νομίζω ότι το έχουμε δει ακόμα και με το συνοδευτικό. Το συνοδευτικό να βρει... Έπεσε στα βράχια, εννοείται, ναι. Μπράβο, να βρει ξέρασες στα νησιά Κλίδες είναι μια θεαματική ανικανότητα. Κατά συνέπεια, για να είμαστε σοβαροί, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι ανακοινώνουμε όλα αυτά τα πράγματα, ότι πηγαίνουν στα οικόπεδα κτλ. Και τελικά δεν έχουν πάει ακόμα. Και όσον αφορά τα άλλα οικόπεδα, ήταν δεν ξέρω πόσες μέρες σε σχέση με το συνολικό στο 2-3 και επίσημα ανακοινώναμε παντού ότι πηγαίνουν στο οικόπεδο 9 για να ενοχλήσουν τη γεώτρηση. Η γεώτρηση, όπως ξέρετε, στον Μασαγόρα έγινε κανονικότατα και η Ένικο Γκάς συνεχίζει κανονικότητα στην Αμαθούσα, που είναι στο οικόπεδο 9. Άρα στο οικόπεδο 1 και 8 δεν υπάρχει κανένας. Πρώτα απ' όλα γιατί στο 1 δεν υπάρχει καν υποψηφιότητα και στο 8 δεν έχει τελειώσει η αδειοδότηση. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία εταιρεία που να έχει κάποια δράση στο οικόπεδο 8. Τώρα όσον αφορά το οικόπεδο 12, που ξέρουμε ότι είναι η Νόμπελ, θα ήταν καλό να ανακοινώνουμε και λίγο περισσότερο ότι έχουμε βρει άλλα δύο κοιτάσματα που σε μέγεθος αντιπροσωπεύουν μία άλλη Αφροδίτη νότιο-βορειοδυτικά του μπλοκ 12. Δυστυχώς βλέπω ότι αυτό δεν ανακοινώνεται. Παρασιωπείτε δηλαδή αυτό, λέτε, σκοπίμως? Δεν ξέρω, πάνως αργοπορούν, γιατί εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω τους χάρτες, ότι μου έχει ζητηθεί να μετρήσω μάλιστα και ανά πίξελ ποια είναι τα μεγέθη των κοιτασμάτων εκεί, και από την άλλη πλευρά βλέπω ότι αυτό δεν το συζητάμε πάρα πολύ και έχουμε την εντύπωση, όπως είχαμε και στην αρχή, ότι εντάξει, βρήκαμε την Αφροδίτη αλλά τα κοιτάσματα δεν ήταν αυτά που αναμέναμε. Θυμάστε όμως ότι ξαφνικά βάλαμε μια αναβάθμιση, ότι τελικά μεγάλωσε το ποσοστό όσον αφορά το κοιτάσμα με τις μετρήσεις της Νόμπελ στη δεύτερη φάση. Κατά συνέπεια νομίζω ότι για να είμαστε πιο ορθολογικοί και να περιμένουμε πραγματικά αποτελέσματα, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε επίσημες πηγές. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που με ενοχλεί. Βγαίνει ο καθένας να πει ό,τι θέλει,
Εδώ είναι τα πράγματα πολύ απλά. Αν είναι μια εταιρεία πάνω σε αυτό το πλαίσιο, τότε πρέπει αυτή να ανακοινώνει επίσημα και μετά πρέπει να είναι βέβαια και ο αρμόδιος υπουργός. Όσο δεν ακούω εταιρεία και αρμόδιο υπουργό να μιλάει για κάποιο θέμα, μπορεί ο καθένας να παίξει διάφορα σενάρια χωρίς να έχει πραγματική δράση στην πραγματικότητα. Αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι η ΕΝΙΚΟ που δεν βρήκε κοιτάσματα τα οποία είναι αξιοποιήσιμα, δηλαδή το κοίτασμα Ωνασταγόρα, συνεχίζει κανονικά στο διπλανό κοίτασμα που είναι η Αμαθούσα, χωρίς να πει ότι επειδή δεν βρήκα εδώ δεν θα ψάξω εκεί. Γιατί μιλάμε για τεράστια έξοδα που έχουν κάνει ήδη. Θυμάστε ότι η ΕΝΙΚΟ ΓΑΖ έχει πληρώσει 150 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για το πόνο γραφής για τα τρία οικόπεδα. Κατά συνέπεια είναι μια επένδυση την οποία πρέπει να αξιολογήσουν ορθολογικά με γεωτρήσεις και όχι με σενάρια που βασίζονται απλώς σε ιδέες. Ναι. Άρα εσείς λέτε ή εκτιμάτε, κύριε Λιγερέ, ότι ενδεχομένως τελικά να μην κάνει πίσω η Total? Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι είδατε και εσείς στην ανακοίνωση ή μπορεί ακόμα και καλύτερα από μένα ότι μιλάμε πάλι για ένα θέμα διακανονισμού και σας υπενθυμίζω ότι για να παραμείνει η Total, σας υπενθυμίζω ότι η Total ήταν υποψήφια σε 7 από τα 9 οικόπεδα που είχαμε υποψηφιότητες. Εδώ λοιπόν μιλάμε για το 2-3-9 που έχει κανονιστεί με την ΕΝΙΚΟ ΓΑΣ, το 10-11 με την Total. Άρα έχουμε άλλα οικόπεδα τα οποία έχουν ενδιαφέρον για την Total, ούτως ή άλλως, ακόμα και αν υποτίθεται δεν τους ενδιαφέρει πια αυτό το πλαίσιο. Γιατί νομίζω ότι, για να είμαστε σοβαροί, είναι δύσκολο να πούμε όταν έχουμε μια εταιρεία που αποφασίζει να κάνει γεωτρήσεις πριν τον Ιούνιο του 2015 ότι ξαφνικά δεν κάνει γεωτρήσεις για θέμα πετρελαίου. Γιατί είναι πάλι μια ανάλυση που δεν στέκει στρατηγικά. Όταν μας εξηγούν ότι μια εταιρεία μπορεί να αλλάξει τη θέση της επειδή οι τιμές του πετρελαίου αλλάζουν, πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα και στην υπόθεση Tamar που ανακαλύφθηκε το 2009 και αξιοποιήθηκε από το 2013, δηλαδή χρειαστήκαμε τουλάχιστον 4 χρόνια, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος επηρεάζεται από τις τωρινές τιμές και θεωρεί ότι σε 4 χρόνια... Μα το βλέπουν τόσο κοντόφθαλμα, δεν νομίζω. Οι εταιρείες τέτοιου μεγέθους, ότι τώρα ξέρω εγώ είναι $50 το βαρέλι, του χρόνου μπορεί να πάει 100 πάλι, έτσι είναι? Ακριβώς αυτό που λέτε. Οι εταιρείες δεν τον βλέπουν με αυτόν τον τρόπο. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι το ξέρουμε ακόμα και στον επενδυτικό χώρο ότι αντιθέτως συμφέρει ένα πράγματα όταν οι τιμές είναι χαμηλές, έτσι ώστε να έχεις μετά έτοιμο υλικό και να μπορείς να το πουλήσεις όταν οι τιμές θα είναι μεγάλες. Το βλέπουμε σε οποιαδήποτε αγορά. Όταν πέφτει μια αγορά, αυτοί που είναι πραγματικά οι σοβαροί επενδυτές αγοράζουν υλικό εκείνη τη στιγμή και μετά το αξιοποιούν κάνοντας τη διαφορά που κάνει τη διαφορά όταν το πουλούν και έχει ανεβεί η τιμή. Μάλιστα. Συνεπώς, να μην πολυπιστεύουμε σε αυτά, αλλά για να επανέλθω στην πειρατεία της Τουρκίας, θα διανοεί το κανείς ότι η Ρωσία, ας πούμε, θα έβγαζε σεισμογραφικά σκάφη ή θα απειλούσε να στείλει πλατφόρμα στην Αλάσκα ή στην θάλασσα της Αλάσκας, κύριε Λιγερέ? Γιατί η Τουρκία εδώ το κάνει, ας πούμε, και δεν υπάρχει καμία αντίδραση? Κοιτάξτε, τα θυμάστε πολύ καλά, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε και το θέμα. Σε κάποια φάση, ήδη το 2011 έλεγαν ότι όταν θα κάνουμε γεώτρηση, θα κάνουμε και εμείς γεώτρηση στα κατεχόμενα. Ξαφνικά είδαμε ότι η μόνη γεώτρηση που έκαναν στα κατεχόμενα ήταν για νερό. Άρα, εφόσον ξέρουμε ποια είναι αυτή η σοβαρότητα της Τουρκίας, πρέπει να την αξιολογήσουμε και σε αυτό το πλαίσιο. Όταν ανακοινώνει λοιπόν ότι εγώ θα κάνω γεωτρήσεις, θα φέρω πλατφόρμα, μετά αναρωτιόμαστε από πού θα τη φέρει την πλατφόρμα. Υπενθυμίζω στους ακροατές ότι η ίδια η Τουρκία δεν έχει πλατφόρμα. Κατά συνέπεια πρέπει να την νοικιάσει. Να την νοικιάσει σε κάποιον με ένα κόστος που αντιπροσωπεύει 450.000 την ημέρα για το φυσικό έργο και 600.000 την ημέρα για το πετρέλαιο. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ ακριβά και το πιο καλό που έχει να κάνει κάποια χώρα που θέλει να δείξει ότι είναι εδώ ακόμα και αν δεν είναι, είναι απλώς να μετακινείται με το σεισμικό καράβι. Άρα αυτό είναι που βλέπουμε επί του πρακτέου και βέβαια
τα λέει συνεχώς η Τουρκία ότι εγώ θα φέρω γεωτρύπανο, αλλά το ξέρουμε πολύ καλά στη στρατηγική. Αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το πράγμα, είναι πολύ απλό. Φέρτο, κάντο, δεν είναι ανάγκη να το λες για χρόνια πριν. Αυτό το πράγμα, το παραμύθι μας το λέει από το 2010. Σκύλος που γαυγίζει δηλαδή με λίγα λόγια, δεν δαγκώνει κύριε Ριγερέ. Ακριβώς, ναι. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Και ρωτάω, αν πραγματικά ήταν αυτό το πλαίσιο, γιατί ξαφνικά, όπως το ξέρετε, η Τουρκία λέει ότι θα ήταν καλό ο αγωγός φυσικό αερίο της Κύπρου να περάσει από την Τουρκία, γιατί είναι συντομότερο και ασφαλέστερο, ενώ είναι ικανή να πάει αυτή να κάνει γεωτρήσεις και να βρει αυτό το φυσικό αέριο. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να βλέπουμε ότι τέτοια λόγια θα συνεχίζει να λέει για χρόνια, γιατί είναι ένας τρόπος να καλλιεργεί ένα πλαίσιο υποτίθεται θετικό και για τους ψηφοφόρους στην Τουρκία. Αλλά εμείς που βλέπουμε σε πρακτικό επίπεδο πώς λειτουργούν αυτά τα τεχνικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορεί να πάει μια πλατφόρμα μόνο και μόνο για να εμφανιστεί ότι είναι στην περιοχή χωρίς να κάνει τίποτα. Ναι. Το θέμα είναι, και κλείνω με κύριε Λιγερέ, εάν αυτά τα παιχνίδια και αυτές οι εντυπώσεις και αυτές οι φωνές, δηλώσεις κτλ. Επηρεάζουν είτε τις εταιρείες που είναι εδώ στην Κυπριακή ΑΟΣ, είτε γενικότερα παίχτες κτλ. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Το μόνο που επηρεάζει είναι ότι αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είμαστε σε μια εκλογική φάση και το να ανακοινώνει κάποιος αυτά πράγματα λέγοντας ότι θα ανακοινωθούν επίσημα σε εβδομάδες, είμαστε 21 του μηνός, οι εκλογές είναι 25 του μηνός, το ανακοινώνεται μερικές μέρες πριν, αναρωτιούνται όλοι τι έχει γίνει και μετά εξηγείται ότι θα τα διαβάσετε πιο συγκεκριμένα πιο μετά.